Πώς συμβάλλει ένας ψυχολόγος στο να ακολουθήσει ένας αθλητής το διατροφικό του πλάνο? Πάνω απ' όλα και πέρα απ' όλα στο να τον βοηθήσει να του φύγει η άρνηση ως προς την διατροφή και γιατί πρέπει να την κάνει. Δηλαδή, γιατί του κάνει καλό, πώς θα τον βοηθήσει, πώς θα τον εξυπηρετήσει να έχει καλύτερη απόδοση, να αισθάνεται καλύτερα, να νιώθει λιγότερο άγχος. Πρέπει να νιώσει ότι παίρνει υποστήριξη, ότι παίρνει βοήθεια. Πρέπει να νιώσει ότι είναι σύμμαχός του και όχι κάποιος που απλά του επιβάλλει ένα πρόγραμμα ή μια διαδικασία που πρέπει να την τηρήσει τυφλά, χωρίς αποκλίσεις και παρεκκλήσεις. Πρέπει να έχει μια σχέση σεβασμού μεν, αλλά και φιλική. Δηλαδή, να νιώθει ότι μπορώ να ανοιχτώ, μπορώ να πω το πρόβλημα, μπορώ να πω τη δυσκολία μου ή μπορώ να πω ότι αυτή τη βδομάδα, ας πούμε, δεν τήρησα το πρόγραμμά μου όπως έπρεπε κατά γράμμα και να μην νιώθω ότι θα με μαλώσει ή θα με τιμωρήσει, αλλά ότι θα με βοηθήσει να το ξεπεράσω αυτό. Με διευκολύνει. Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία όλων των ειδικών, όλης της ομάδας υποστήριξης για τον αθλητή. Συνήθως ο ψυχολόγος έχει το ρόλο του σημείου αναφοράς, δηλαδή οι όποιες δυσκολίες προκύπτουν είτε σε σχέση με την απόδοση, είτε σε σχέση του αθλητή με την υπόλοιπη ομάδα, είτε με τον προπονητή, είτε με τον διαιτολόγο, ο ψυχολόγος είναι αυτός που αποσυμπιέζει την κατάσταση, αποσυμφορεί την κατάσταση, βοηθάει στο να καταλάβει ο αθλητής τι είναι αυτό που τον μπλοκάρει, τι είναι αυτό που τον δυσκολεύει. Είναι προσωπικό το πρόβλημα, έχει να κάνει με την ομάδα, με το σπορ, με την επίδοσή του, τι είναι αυτό τέλος πάντων που τον δυσκολεύει και δεν τον αφήνει να είναι στο φουλ των δυνατοτήτων του. Συνεργάζονται όλοι οι ειδικοί, ο προπονητής, ο ψυχολόγος, ο γιατρός της ομάδας, ο διαιτολόγος, ούτως ώστε να μπορεί ο αθλητής να νιώθει καλυμμένος, να νιώθει ότι έχει όλη την απαιτούμενη εκείνη υποστήριξη και βοήθεια, ότι όλα του τα θέματα και τα προβλήματα, είτε είναι το ψυχολογικό, είτε είναι το διατροφικό, είτε είναι το παθολογικό, είτε είναι το προπονητικό, είναι καλυμμένα, υπάρχει πίσω του μια ομάδα η οποία τον στηρίζει και τον βοηθάει και έτσι απενεχοποιημένος και λιγότερο στρεσαρισμένος να μπορεί να αυτοσυγκεντρωθεί και να επιτύχει τους στόχους του.